Η Μαργιαλένα Ροζάκη, την οποία απολαμβάνουμε στο καφέ της Χαράς, αποκαλύπτει ότι στην αρχή της καριέρας της είχε πέσει θύμα παρενόχλησης από σκηνοθέτη. Η ηθοποιός που παρακολουθούμε στο καφέ της Χαράς μίλησε για την αγάπη που δέχεται από τον κόσμο. Συγκεκριμένα είπε: «Μόνο αγάπη έχω δεχτεί». Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σε μηνύματα στο Instagram και στο Facebook κατά καιρούς λόγω της βάλιας πολλές φορές μου έχουν στείλει διάφορα υβριστικά και απειλητικά μηνύματα. BIRA Ελίδηση, η πρώτη αντίδραση της Λασκαράκη μετά την είδηση ότι παίρνει τη θέση της Μενεγάκη στον Α. Όσο για τη συνέχιση της σειράς και τα γυρίσματα, η όμορφη ηθοποιός αποκάλυψε: «Ναι, χθες είχαμε την ευτυχία να λάβουμε ένα μήνυμα ότι ξεκινάμε τα γυρίσματα την 1η Ιουνίου και ότι οργανώνεται το πρόγραμμα και θα μας σταλούν οι ώρες για τον καθένα μας». Η Μαργιαλένα μίλησε και για την άλλη ιδιότητά της που είναι δασκάλα ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα είπε: «Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η επαφή με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ δοτικά και είναι πιο αγνά από τους ενήλικες». Στο τέλος της συνέντευξής της στην εκπομπή «Ευτυχείτε», η ηθοποιός έριξε βόμβα, αποκαλύπτοντας πως στην αρχή της καριέρας της είχε πέσει θύμα παρενόχλησης από σκηνοθέτη.